Είδαμε σήμερα διάφορους, εγώ έκανα και ένα χαρακτηρισμό νωρίτερα, να πηγαίνουν χωρίς μάσκες, να καταθέτουν, να επιχειρούν να καταθέσουν στεφάνια ή να κάνουν παρελάσεις. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πρώτα απ' όλα ξέρω ότι κάποιοι συνελήφθησαν στο Σύνταγμα και πίσω προσαγωγή τους δηλαδή. Ή πήγαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πήγαν να κάνουν αυτές τις πράξεις, δεν πήγαν να τιμήσουν την πατρίδα, πήγαν να προδώσουν την πατρίδα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ακροδεξιούς. Δηλαδή, τους αυτούς που κάνουν τους πατριώτες. Το Βορύδι, το Γεωργιάδη. Τι θα πούνε ναι στο τζαμί. Μου βγαίνει ο Γεωργιάδης με αφίσες. Ψηφίστε με στην Ομαρχία για να μην υπάρξει ποτέ τζαμί στην Αθήνα. Και όταν φωνάζει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει ναι στο τζαμί, έτσι δυνατά, και ανοίγει την πόρτα να φύγει. Οπότε του φωνάζω. Ψήφισε και έφυγε. Ψήφισε και έφυγε, ναι, και του φωνάζω. Τώρα πουλα καρακοράνι στην εκπομπή σου.